Ολυμπιακού συγκεκριμένα και ο Μάρκος Κυπελίδης, πώς είναι ο ρόλος ενός τερματοφύλακα στην δική σου ηλικία, που η αλήθεια είναι ότι μετέχει σχεδόν στα πάντα της πρώτης ομάδας, πρωταγωνίστης εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, και περιμένει τη δική του σειρά. Τι σε έχει βοηθήσει όλο αυτό το πράγμα, πώς νιώθεις και τι έχεις πάρει από όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είστε μαζί στην προπόνηση? Νιώθω πιο όριμος. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο έτοιμος μπορώ και να βοηθήσω κι εγώ όπως μπορώ την ομάδα. Και από εκεί και πέρα, τίποτα δουλειά για να καθιερωθώ. Τι σημαίνει για ένα παιδί της ηλικίας σου να έχει δεύτερη συγκεκριμένη προετοιμασία? Μία προετοιμασία έχουν κάνει αρκετά παιδιά, αν όχι στην ηλικία σου, έστω και ένα χρόνο μεγαλύτερα. Αλλά το να είσαι δεύτερη φορά στην προετοιμασία μιας επαγγελματικής ομάδας. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ, δουλεύω μόνος μου και αυτά όλα για να μπορώ να είμαι και εγώ εδώ όπως θα ήθελε το κάθε παιδί να είναι εδώ, στην ηλικία μου. Η όλη παρουσία σου με τις προπονήσεις, με την πρώτη ομάδα και το γεγονός ότι ήσουν να πέρυσι ο βασικός στάδιο της προετοιμασίας, πόσο σε ωφέλησε για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα με την ομάδα μου? Με βοήθησε πολύ εμένα το να ήμουν πέρσι με την πρώτη ομάδα, γιατί πιστεύω, εντάξει, όπως και το κάθε παιδί, θα ένιωθε μετά στην ομάδα του, στην ηλικία του, διαφορετικά. Αυτό, δεν βοήθησε τίποτα άλλο. Για πρότυπα. Κάποιον που έχεις κεντράρει, παρακολουθείς, να του πάρεις πράγματα, κάποιον μεγάλο τερματοφύλακα. Ναι, αυτός είναι ο Μάνουελ Νόιερ. Κανείς άλλος. Τι ακριβώς βλέπεις επάνω του, θες να του πάρεις, θες να... Και πώς το παρακολουθείς, δηλαδή, αν έχεις επικεντρώσει, αν έχεις βίντεο, αν έχεις... Ναι, σίγουρα. Έχω στο κινητό μου πολλά βίντεο με τον Μάνουελ Νόιερ. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, πολύ καλά στοιχεία. Ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και προσπαθώ να πάρω τα πάντα από αυτόν ό,τι έχει. Αν αύριο κάτι τύχαινε και έπρεπε να παίξει την πρώτη ομάδα, θεωρείς ότι ξέρει? Ναι, με τη δουλειά που κάνω με τον προπονητή μου και που μας βοηθάει ψυχολογικά, ενσωματικά όλα, νιώθω ότι είμαι έτοιμος, ναι. Όλο αυτό το διάστημα που ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και λίγο στη θέση του τερματοφύλακα, ή τουλάχιστον ακούγεται, η δική σου θέση ποια ήταν? Να μείνεις κάπου προσιλωμένος, δηλαδή αν σου λέγανε να πας δανεικός, τι θα έλεγες? Θα πήγαινα κανονικά. Ό,τι μου πούνε εγώ θα το κάνω, δεν είναι τίποτα. Το καλύτερο για μένα προσπαθούμε. Το να πας δανεικός? Ναι, για να πάρω παιχνίδια, το οτιδήποτε, να με βοηθήσει εμένα σαν Μάριος, να πετύχω το στόχο μου. Αυτή τη στιγμή μέσα στους 4 τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ πού θεωρείς? Σαν τέταρτος φυσικά. Σαν και μικρότερο, σαν τέταρτος. Μαρία, είπες προηγουμένως ότι παίρνεις στοιχεία από τον Νόιερ. Από τους δύο έμπειρους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Ναι. Το Μελίδη και το Γλίκο, τι ξεχωριστό παίρνεις από τον καθένα? Να ξέρω ότι καλύτερο μπορούν να με δώσουν και αυτοί οι ίδιοι. Κάθονται, με μιλάνε, με εξηγούν κάποια πράγματα και προσπαθώ να τα καταλαβαίνω και να τα πάρω από αυτούς. Από το Γλίκο, που υπάρχει κάποιο στοιχείο αγωνιστικό που το βλέπεις και θες να το κάνεις και εσύ, ή από το Βελίδι κάτι ένα ιδιαίτερο που έχουν, πιστεύεις? Εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό δεν είπα. Και οι δύο είναι πολύ καλύτερα να φλέξεις. Όπως και ο Νίκος, ο Μελίσσας. Μάρια, αντιχειρούς λέει ότι είσαι από τους καλύτερους στην ηλικία σου. Σε αγχώνει αυτό το πράγμα, σε πιέζει, σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα? Πώς το βιώνεις όλα αυτά? Τίποτα. Αυτό είναι μόνο στα λόγια. Εγώ προσπαθώ να είμαι, όπως είμαι σε κάθε προπόνηση, σοβαρός και να παραμείνω αυτό που είμαι και να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα. Στην θέση να επιλέξεις τη θέση του τερματοφύλακα, είναι αυτό που σου αρέσει γενικότερα στη θέση του τερματοφύλακα? Πάντα μου άρεσε ο τερματοφύλακας, να είμαι τερματοφύλακας. Είναι από τις πιο δύσκολες θέσεις. Και είναι ωραίο, είναι μοναχικό. Αυτό. Δεν είναι πιο δύσκολη θέση. Ένα λάθος αν κάνεις δεν σε καλύπτει κανείς, δηλαδή σε καλύπτουν τα δίχτυα. Ενώ αν κάνει ο επιθετικός δεν θα τον πει κανείς τίποτα, ενώ ο τερματοφύλακα φαίνεται. Έτσι, μεγαλώνοντας κιόλας, ποια στοιχεία πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας καλός τερματοφύλακας για να είναι αυτό που πρέπει να είναι η ομάδα? Πρέπει να είναι καλός με τα πόδια, να παίζει πιο έξω από την αιστεία, να μην παίζει στα όρια, να βγαίνει, να καθοδηγεί τους παίχτες, την ομάδα, να είναι κυρίαρχος. Σημαντικό είναι για σένα που είναι προπονητής στην ομάδα του Βλαντανίβιτς, τον οποίο τον γνωρίζει από τις Ακαδημίες. Σίγουρα αυτό με βοηθάει πιο πολύ εμένα, γιατί ξέρει σαν Μάριος τι μπορώ να δώσω. Αλλά δεν πάβει να δουλεύω συνεχόμενα για να του δείχνω ποιος είμαι. Συνήθως στη θέση του τερματοφύλακα είναι ταμπού, δηλαδή λέμε 18-19 χρονών, είναι ανέτοιμος, είναι μικρός, πρέπει να πάρει παιχνίδια. Θεωρείς ότι είναι μια καλή λογική αυτό ή δεν είναι ζήτημα ηλικίας αλλά χαρακτήρα? Γιατί έχουμε δει για παράδειγμα σε σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες να κάθονται κάτω τα δοκάρια 18 χρόνια για να κάνουν καριέρα, όπως για παράδειγμα ο Κασίγιας. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Μάρη, Euro βλέπεις? Βλέπω, ναι. Πού έχεις επικεντρώσει την προσοχή σου? Σε τερματοφύλακα. Προφανώς ναι, γιατί εντάξει, ο Νόιερ είπες, έφτασε η Γερμανία. Στον Μπουφόν, στον Μπουφόν. Ναι. Λόγω της παρουσίας του στο τουρνουά γενικότερα, λόγω του προφίλ που βγάζει, του χαρακτήρα του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, τι σε κάνει? Νιώθω ότι ήταν ο πιο κυρίαρχος στο όλο το Euro, ο Μπουφόν. Και το άξιζε να πάει στο τελικό. Πορτογάλος βλέπεις? Βλέπω, ναι. Και το λέω γιατί εκεί είναι ο Τζουστίνο. Ναι, ναι. Γιατί ένας δούλεψε μαζί του. Δούλεψαν, ναι, στην Εθνική. Εκεί ναι. Ναι, ναι. Κώστα. Θέλουμε κάτι άλλο? Ναι, αν θέλεις μια ερώτηση πιο πολύ για να μας βοηθήσεις, να σε γνωρίσει ο κόσμος. Τη διαδρομή σου πώς έφτασες μέχρι τον ΠΑΟΚ, πώς ξεκίνησες να παίζεις τερματοφύλακα και πώς κατέληξες μέχρι τον ΠΑΟΚ? Ξεκίνησα τον ΠΑΟΚ Μελά. Μετά, χρόνια με τα χρόνια που παίζαμε σε ακαδημίες, προπαιδικό, παίζαμε με τον ΠΑΟΚ και αυτά, ήρθαμε σε επαφή με τον ΠΑΟΚ. Και έτσι κατέληξα στον ΠΑΟΚ. Ποιος εντόπισε, ποιος είχε ξεκινήσει? Κύριος Βαγγέλης Πριγιοτόπουλος. Μια και ο Βαγγέλης είναι στην παρέα. Σου λέει τίποτα? Για πρώτη φορά συνέντευξη που σου έστειλε. Ναι, είναι η πρώτη συνέντευξη που παρακολουθεί, να ξέρετε. Ναι, με βοηθάει. Με μιλάει, να είμαι σοβαρός, με καθοδηγεί, όπως πρέπει. Κάτι συγκεκριμένο? Όχι, τίποτα. Μαρία, έχεις κάποιον προσωπικό στόχο για την τρίτη χρονιά? Δηλαδή, να κάνεις μία συμμετοχή, να είσαι στην ομάδα, να βελτιωθείς? Πώς σκέφτεσαι? Έχω ένα στόχο να παίξω κάποια παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Και αν όχι, να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται με την Kappa Cup στο Champions League. Εσύ σίγουρα θα παίξεις το Champions League. Πιστεύω. Ναι, με την Kappa 20. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει τερματοφύλακα, ενώ έχει ήδη 4 ονόματα στην Ολλανδία, για να δεχτείς την ηλικία σου. Τον αγχώνει, τον προβληματίζει? Όχι, δεν με αγχώνει, το με προβληματίζει εμένα. Αν μάθει και πέμπτος, τι θα γίνει? Εντάξει, δεν έχει να γίνει τίποτα. Εγώ έχω χρόνια πολλά μπροστά μου. Δεν κοιτάω αυτό τώρα. Τώρα κοιτάω να γίνομαι μέρα με τη μέρα καλύτερο σε αυτό, τίποτα. Μόνο αυτό κερδίζω εγώ. Μια τελευταία ερώτηση απλά μπορώ. Κάπα 20 πλειονίτες, ένα βήμα παραπάνω, με προπονητή πλέον όπως ο Λαδόκου, τον Παύλο Γκαρσία μαζί με τον κύριο Ζαδόκου. Θα ήθελα να σχόλιο γιατί του έζησε μια χρονιά στην Κάπα 17. Ναι. Και αν το έχει ο Γκαρσία την προπονητική, γιατί ξέρει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ. Ναι, το έχει, η αλήθεια είναι αυτή ότι το έχει. Δείχνει πάθος όπως ήταν και ο ποδοσφαιριστής. Και ο κύριος Άγγελος είναι το ίδιο, δηλαδή είναι πολύ καλή διάδα.